Γεια σας, καλή μου φίλη. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω ένα πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ μοντέρνο σχεδιάκι με ρηξιματάκια, τα οποία τα αφήνουμε ελεύθερα στην επόμενη σειρά και δημιουργείται αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Αν δεν θέλουμε να πλέξουμε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο αζούρ ή μπερδευόμαστε να μετράμε τους πόντους και θέλουμε να φτιάξουμε κάτι απλό και όμορφο. Αυτό είναι ιδανικό, ειδικά για καλοκαίρι, να πλέξουμε εσάρπες, σάλια, οτιδήποτε πλεκτά, να είναι... Και γιατί όχι και για χειμωνιάτικα. Είναι πάρα πολύ όμορφο να φτιάξουμε ένα μοντέρνο κασκόλ. Ειδικά για άτομα, για αρχάριους τώρα που μαθαίνουν πλέξη, είμαι σίγουρη ότι δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου να είτε πλέκετε πάρα πολύ όμορφα. Εγώ σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που έπλεξα, έχω πλέξει 8 σειρές πλέξη μους. Δηλαδή, πλέκουμε και από την καλή και από την ανάποδη, πόντι καλή. Στη συνέχεια προχωράω να κάνω τα ρηξιματάκια, τα οποία στην επόμενη σειρά φυσικά τα ξυλώνω και δημιουργείται αυτό το πανέμορφο σχέδιο. Και γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα από πόσες σειρές αποτελείται αυτό το σχέδιο. Αυτό είναι εξαρτάται από σας. Μπορείτε να πλέξετε 4 σειρούλες πλέξιμους, ή 6, ή 8, ή 10, ανάλογα τι απόσταση θέλετε να κάνετε ανάμεσα σε αυτές ξυλωμένες κλωστούλες. Και επίσης αριθμό πόντων που θα ρίξουμε στη βελόνα, εσείς αποφασίζετε πόσους πόντους θα βάλετε. Και όταν θέλουμε να πλέξουμε μια εσάρπα, κάποιο πλεκτό που θέλει να προσθέσουμε πόντους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, προσθέτεται πάρα πολύ εύκολα. Θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε αυτό το σχεδιάκι. Όπως σας είπα, πλέκουμε πόντους καλή. Εγώ θα πλέξω 4 σειρούλες για να σας δείξω απλά πώς θα κάνουμε τα ρηξιματάκια και το ξύλωμα. Λοιπόν, πλέκουμε όλους τους πόντους καλή. Είτε βάζοντας τη βελόνα στο πόντο μπροστά, είτε βάζοντας πίσω, θα μας βγει πόντος καλή. Λοιπόν, πλέκουμε τη βάση. Δηλαδή, πλέξη μους ή αλλιώς πόντι καλή, είτε είναι από την καλή πλευρά του πλεκτού, είτε είναι από την ανάποδη. Συνεχίζουμε και πάλι πλέκουμε πόντι καλή. Είναι πάρα πολύ όμορφο το σχέδιο και προπάντων είναι πάρα πολύ εύκολο. Εύκολο και επίσης και πολύ μοντέρνο. Συχνά συναντώ στα περιοδικά πλεκτά, πλεγμένα με αυτό το τρόπο. Θα φτιάξουμε άλλες 2 σειρούλες για να έχουμε τη βάση. Όπως λέω, πλέκουμε όλους τους πόντους καλή. Και από την καλή πλευρά του πλεκτού και από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού. Και στη 4η σειρά επίσης θα πλέξω όλους τους πόντους μου καλή. Εσείς πλέκετε όσες σειρές θέλετε, ή 4, ή 6,
ή 8 ή 10 ή περισσότερους πόντους. Αυτό εξαρτάται από σας. Πώς θέλετε να κάνετε το σχεδιάκι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα ρεξιματάκια μας. Σηκώσαμε το πρώτο πόντο, στη συνέχεια κάνουμε 4 ρεξίματα. Δηλαδή 4 φορές τυλίγουμε το νηματάκι πάνω στην δεξιά βελόνα. Πρώτη φορά, 2, 3, 4. Στη συνέχεια πλέκουμε πόντο καλή, πάλι 4 ρεξίματα, 2, 3, 4. Δηλαδή τυλίγουμε 4 φορές τη βελόνα. Πόντο καλή και πάλι 1, 2, 3, 4. Πόντο καλή, 1, 2, 3, 4. Πόντο καλή, 1, 2, 3, 4. Πόντο καλή, 1, 2, 3, 4. Πόντο καλή. Ήθελα να σας πω και κάτι. Αν δεν θέλουμε να υπάρχει τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη ξυλωμένη κλωστούλα, απλά δεν κάνουμε τετραπλό ρίξιμο, κάνουμε τριπλό, κάνουμε διπλό, όπως θέλετε. Εγώ απλά θα σας δείξω ένα μεγάλο. Δηλαδή πάλι, 1, 2, 3, 4, πόντο καλή. 1, 2, 3, 4 ρίξιματα, πόντο καλή. 1, 2, 3, 4, πόντο καλή. 1, 2, 3, 4, πόντο καλή. Και το κάνουμε σε όλη αυτή τη σειρούλα. Συνεχίζουμε. 1, 2, 3, 4, πλέκουμε πόντο καλή. 1, 2, 3, 4, πόντος 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 καλή. 1, 2, 3, 4 και πόντος ακριανός. Λοιπόν, στην επόμενη σειρά θα κάνουμε ως εξής. Σηκώνουμε το πόντο το ακριανό, τραβώντας ταυτόχρονα τα 4 ρηξιματάκια. Βλέπετε? Στη συνέχεια πλέκουμε το πόντο καλή. Συνεχίζουμε. Βλέπουμε το γυμνό μάτι τα ρηξιματάκια. Με τη βοήθεια με τον δάχτυλο τραβάμε τους τα ρηξίματα και πλέκουμε πόντο καλή. Συνεχίζουμε. Τραβάμε τα ρηξιματάκια και πλέκουμε πόντο καλή. Τραβάμε τα ρηξιματάκια και πόντο καλή. Και το κάνουμε σε όλη τη σειρά ξυλώνοντας τα ρηξιματάκια. Και πλέκουμε πόντο καλή. Τα ρηξίματα και πόντο καλή. Τα ρηξίματα και πόντο καλή. Τα ρηξίματα και πόντο καλή. Απλά είναι πάρα πολύ απλό το σχεδιάκι. Και πόντο καλή. Τα ρηξίματα και πόντο καλή. Τα ρηξίματα και ξυλώνουμε τα ρηξίματα, βλέπετε, και πόντο καλή. Ασχολούμαστε να πλέξουμε το πόντο καλή για να σταθεροποιήσουμε τις κλωστές που ξυλώσαμε. Ρίχνουμε τα ρηξιματάκια και πλέκουμε πόντο καλή.
ρίχνω μετά τα ρηξίματα και πόντος καλή. Βλέπετε, στη συνέχεια τι κάνουμε. Απλά τραβάμε τις κλωστούλες, βλέπετε, και μας βγαίνουν ίσια, όμορφα τραβηγμένες κλωστούλες. Και τώρα συνεχίζουμε για επόμενες σειρές, ή 4, ή 6, ή 8, εσείς το αποφασίζετε, πάλι πλέκουμε τους πόντους, τη πλέξη μους, δηλαδή πόντους καλή. Είτε από την καλή, είτε από την ανάποδη, πλέκουμε πόντι καλή. Και μας βγαίνει όμορφο, ίσιο το πλεκτό. Δεν υπάρχει φόβος να μας βγει στραβό το πλεκτό μας. Πλέκουμε πόντους καλή. Όπως σας είπα, μπορούμε να κάνουμε όπως έκανα εγώ, τετραπλό ρίξιμο. Αν θέλουμε μικρότερη απόσταση, κάνουμε τριπλό, κάνουμε διπλό, κάνουμε μονό, όπως εσείς θα αποφασίσετε πώς σας αρέσει περισσότερο το σχεδιάκι σας. Βλέπετε, τραβώντας την κλωστούλα, πάλι επανέρχεται στη σωστή μορφή και δεν φαίνονται, κοιτάξτε, δεν φαίνονται καθόλου στραβή και ξυλωμένη πόντι, όπως είναι σε αυτή τη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο δειγματάκι που έχω πλέξει. Ελπίζω ότι σας άρεσε. Κάντε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου. Έχω πάρα πολλά όμορφα και εύκολα σχεδιάκια. Έχω πολλές συμβουλές σχετικά με το σωστό τελείωμα του πλεκτού. Ευχαρίστως θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που θα μου κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.